το σπαραχτικό κλάμα των νεογέννητων που ακουγόταν από κάδο σκουπιδιών στη Σταυρακιανή Καμάρα αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος ανυπεράσπιστων ζώων. Αυτή τη φορά όμως το έγκλημα συνοδεύεται από την παραδειγματική τιμωρία, αφού μετά από εξονυχιστική έρευνα ο δράστης βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Έχουμε πρωτιά σε όλη την Ελλάδα γι' αυτό. Είναι η πρώτη κακουργηματική δίωξη εγκατάλειψης νεογέννητων ζώων που έγινε με εντελεχή έρευνα από την αστυνομία, αξιοποίηση όλων των δεδομένων και των καταγραφών των εθελοντών. Ορίστε εδώ! 59χρονος Ηρακλειώτης πιάστηκε στα πράσα, αφού οι κάμερες στο σημείο κατέγραψαν τις κινήσεις του όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο στην Ηρακλείου Μυρών, έβγαλε το τσουβάλι με τα νεογέννητα και τα πέταξε στα σκουπίδια. Δεν χρειάζεται η αυστηρότητα του νόμου για να σεβαστούμε το αυτονόητο. Τη ζωή κάθε πλάσματος την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε. Ας γίνει παράδειγμα σε όλους, πως τέτοια εγκλήματα δεν θα μένουν πλέον ατιμώρητα. Ορίστε. Μπορεί η πινακίδα του οχήματος να μην φαινόταν καθαρά, όμως αστυνομικοί και εθελοντές ερεύνησαν όλη την περιοχή και μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Μύρωνα τον εντόπισαν, καθώς έφτασαν στο σημείο ακόμη και να στήσουν καρτέρι σε όλα τα σημεία από όπου περνούσε για να τον εντοπίσουν. Ευχαριστούμε θερμά τους αστυνομικούς για τον τρόπο που λειτουργήσαν, έτσι όπως περιγράφει απόλυτα ο νόμος. Να καταλάβουν επιτέλους ότι η ζωή είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε όντος, είτε είναι ανθρώπινο είτε μη ανθρώπινο, και δεν μπορούμε στα σκουπίδια να πετάμε κάθε ζωή. Όπως επισημαίνουν οι εθελοντικές οργανώσεις που μάχονται για τα δικαιώματα των ζώων, για πρώτη φορά εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία όσο αφορά στην εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων και τη θανάτωσή τους σε βαθμό κακουργήματος, η οποία πέρα από τη φυλάκιση 5 ετών που προβλέπεται, συνοδεύεται από πρόστιμο μαμούθ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμένεται να φτάσει σε ύψος τις 250.000 ευρώ. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος ομολόγησε την του, δηλώνοντας άγνοια για όσα προβλέπει η αυστηρή νομοθεσία. Μας φαίνεται μάλλον σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυστηρή, όμως έτσι πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μας όταν πρόκειται για εγκατάλειψη ζώων, όταν πρόκειται για κακοποίηση ζώων, όταν πρόκειται για βασανιστήρια ψυχών. Σε κάθε περίπτωση εμείς τέτοιες συμπεριφορές ούτως ή άλλως τις καταδικάζουμε. Μέσα στο σακί μαζί με τα σκουπίδια οι εθελοντές βρήκαν σοκαρισμένοι 5 νεογέννητα γατάκια μόλις λίγων ωρών. Άλλα πάλευαν να κρατηθούν στη ζωή και άλλα ήταν ήδη νεκρά. Μόνο ένα από τα νεογέννητα κατάφερε να επιζήσει και βρίσκεται υπό την προστασία εθελόντριας.